Είμαστε εδώ γιατί στο γήπεδο Αγία Σοφία δεκάδες συνάδελφοι είμαστε, όχι, εκατοντάδες συνάδελφοι δουλεύουμε πάνω από τα όρια της αντοχής μας. Οι δίτες παίρνουν ανάσα, εμείς εδώ και χρόνια δεν παίρνουμε ανάσα και αυτό δηλώνεται όχι μόνο από τα εκατοντάδες ρεπό και κανονική άδεια, ακόμα και από το 2021 και 2022 που χρωστάνε στον καθένα μας η διοίκηση και η κυβέρνηση, αλλά και από τα τεράστια κενά. Πάνω από 610 είναι τα κενά των οργανικών θέσεων σε ολόκληρο το νοσοκομείο, λείπει ένα νοσοκομείο από το νοσοκομείο και από αυτό πάνω από τους 320 κενές οργανικές θέσεις είναι νοσηλευτικό προσωπικό, τραυματιοφορείς, όλο αυτό το προσωπικό που χωρίς εμάς δεν μπορεί να δουλέψει τίποτα. Το είπανε προχθές και στην κοινή μας Γενική Συνέλευση Γιατροί και 150 γιατρούς να φέρετε που δεν φέρνει η κυβέρνηση, χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς τραυματιοφορείς, χωρίς βοηθούς θαλάμου, χωρίς καθαριστές, δεν μπορεί το νοσοκομείο να δουλέψει. Και μιλάμε τώρα ότι εδώ και χρόνια και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες έχουν κλείσει δεκάδες κλίνες. Ενδεικτικά κλείσανε 20 κλίνες στη μονάδα λοιμόξεων. Ενδεικτικά 6 στις 7 χειρουργικές αίθουσες του Αγία Σοφία δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού, όχι μόνο αναισθησιολόγων, το ξαναλέμε. Ενδεικτικά ανακοινήσανε πριν χρόνια τη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας χωρίς να φέρουν προσωπικό, 2 κλίνες. Χειρουργικές δεν λειτουργήσαν ποτέ γιατί δεν φέρανε προσωπικά. Ενδεικτικά, όλος ο τρίτος όροφος που είχε και στέγαζε οριλά, πλαστική, νευροχειρουργική, έκλεισε και όλες αυτές οι θέσεις, οι κλίνες δεν λειτουργούν με αποτέλεσμα τις ημέρες που έχουμε μεγάλη προσέλευση μικρών ασθενών να, τα πεντάκλινα να γίνονται εξάκλινα και εφτάκλινα μαζί με τους γονείς τους και σε ένα μικρό δωμάτιο να βρίσκονται 12 και 14 άτομα. Καταλαβαίνετε ότι δεν πάει άλλο η κατάσταση. Έχουμε ξεπεράσει τον όριο των αντοχών. Ενδεικτικά να πούμε επίσης ότι η μονάδα αυξημένης φροντίδας με 8 κλίνες πλήρως εξοπλισμένες λόγω έλλειψης προσωπικού δεν λειτουργούν και όλα τα περιστατικά που θα έπρεπε να νοσηλεύονται εκεί νοσηλεύονται στις παθολογικές, στις χειρουργικές, στις υπόλοιπες μονάδες. Έχουμε φτύσει αίμα για να μην πεθαίνουν ασθενείς μας, για να στηρίξουμε τα δικά μας δικαιώματα, τα δικά μας παιδιά, τα παιδιά της τάξης μας, τη δωρεάν περίθαλψη παιδιατρική που πρέπει να δίνεται από το κράτος, με αυξημένα κονδύλια, με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με το να μονιμοποιήσουν και να μην απολύσουν τους δεκάδες χιλιάδες συναδέλφους μας, συμβασιούχους που λήγουν σε λίγες μέρες οι συμβάσεις τους. Είμαστε ενάντια στο νομοσχέδιο που θέλουν να καταθέσουν για την εμπορευματοποίηση του αίματος. Έχουμε αναδείξει δεκάδες φορές οι κινητοποιήσεις, τα προβλήματα στην αιμοδοσία μας, στη μεσογειακή αναιμία, στο ανοσολογικό τμήμα, που είναι ένα πανελλαδικό τμήμα που το υποστελεχωμένο χρόνια. Τα προβλήματα τα ξέρουν, αλλά τώρα ξέρουμε και εμείς ότι χωρίς αγώνα δεν γίνεται τίποτα. Μόνο τον τελευταίο χρόνο κάναμε 2 κινητοποιήσεις από το νοσοκομείο Αγία Σοφία μαζί με τη δική σας στήριξη συλλόγων, σωματείων, φορέων, μαζικών φορέων προς τη Βουλή και για το παιδογκολογικό που δεν το χαρίζουμε σε κανέναν όμιλο. Είναι νοσοκομείο του κράτους, είναι νοσοκομείο του λαού μας και δεν το χαρίζουμε σε επιχειρηματίες και δεν θα χαρίσουμε ούτε τις υπόλοιπες υπηρεσίες που σχεδιάζει η κυβέρνηση να χαρίσει σε επιχειρηματικούς ομίλους. Στεκόμαστε όρθιοι, αγωνιζόμαστε κόντρα σε όσους μας επιτίθονται ανοιχτά ή και ύπουλα και όλοι μαζί με αλληλεγγύη μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό τον αγώνα. Να ευχαριστήσουμε θερμά και τους συναδέλφους από τα υπόλοιπα σωματεία, είτε τα κοντινά, είτε τα μακρινά, όπως το Θριάσιο που βρίσκονται σήμερα εδώ, για να δώσουμε όλοι μαζί σαν μια γροθιά απάντηση στον κοινό μας αντίπαλο και να τους ευχαριστήσουμε διπλά, γιατί στο δικό μας σωματείο με το Στανιό πήραν απόφαση για σήμερα 2 οριστάσεις εργασίας μετά από πολλές καταγγελίες και ξεσηκωμό των συναδέλφων. Αποδεικνύεται ότι όταν τα σωματεία είναι στα χέρια των εργαζομένων, όταν τα σωματεία είναι στα χέρια των δυνάμεων εκείνων που δεν δηλώνουν με θράσος και χωρίς ντροπή κυβερνητική εκπρόσωπη, όποια κυβέρνηση και να είναι πάνω, τα σωματεία δεν βλέπουν ούτε χιλιόμετρα, ούτε το φτηνό μεροκάματο, δεν βλέπουν κανένα εμπόδιο προκειμένου να στηρίξουν τους συναδέλφους τους, προκειμένου να στηρίξουμε όλοι μαζί τα παιδιά της τάξης μας που νοσηλεύονται εδώ και χρόνια σε αυτά τα νοσοκομεία τα παιδιατρικά. Ευχαριστώ πολύ.